Από τα μέσα Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη αποτελεί την έδρα σημαντικών συλλογών που έφερε στην πόλη η 7η οργάνωση της Biennale Σύγχρονης Τέχνης. Ο Στέλαρκ είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει σε αυτή την Biennale ως τιμόμενος καλλιτέχνης του Festival Performance. Και σε αυτή την έκθεση, σε αυτή την Biennale, επιλέξαμε το θέμα της τάσης. Αν λοιπόν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που πράγματι εικονογραφεί με τη μεγαλύτερη συνέπεια τη σταθερότητα ενός καλλιτέχνη που ασχολείται τρεις δεκαετίες τώρα με το ζήτημα των ορίων του σώματος, του γεγονότος ότι το σώμα, όπως λέει και ο ίδιος, δεν τελειώνει εκεί που τελειώνει η επιδερμίδα, αλλά με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να επεκτείνει και τις δυνατότητές του και τη λειτουργία του, ακόμη και να εξυψωθεί και να πάρει μια απόσταση από τα πράγματα. Όλα αυτά γίνονται βέβαια με τη συνεργασία της ρομποτικής, με τη συνεργασία της φυσιολογίας και πολλών άλλων επιστημόνων. Και πιστεύω ότι βλέποντας όλη αυτή την πορεία και τη διαδρομή της δουλειάς του από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, πραγματικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα μοναδικό καλλιτέχνη που κρατά μια πολύ συνεπή και σταθερή πορεία πάνω στο ζήτημα αυτό των ορίων και της προσπάθειας του καλλιτέχνη να υπερβεί τα όρια και της γήινης βαρύτητας και της πραγματικότητας που ζούμε όλοι. Για τη διευθύντρια της διοργάνωσης, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Biennale ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεναγείται σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα του Μόμους στη Διεθνή Έκθεση. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Πραγματικά, παρότι γινόταν σε ένα πλαίσιο προφανώς επισημότητας και πολλών καθηκόντων του Πρωθυπουργού, ο ίδιος μας είπε, φεύγοντας, ότι ήταν μια απρόσμενα θετική έκπληξη για τον ίδιο. Νομίζω ότι πραγματικά ένιωσε και αυτό τη δόνηση, τέλος πάντων, του καλλιτεχνικού δυναμικού και της πόλης και της διεθνούς τέχνης που φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη. Η 7η Biennale Σύγχρονης Τέχνης θα διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου.